Όπως πλέον προβλέπεται από την καθολική απαγόρευση και κλεισμένων των θυρών, η σημερινή θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Και εδώ το στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας είναι η θρησκεία. Υπό το βλέμμα της προτομής του ήρωα, Θεόδωρου Κολεγοτρώνη, η σημερινή θεία λειτουργία ακούστηκε πιο δυνατά από τα μεγάφωνα του Μητροπολιτικού Ναού. Στην συνέχεια, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαντινές και Κινουρίας έστειλε το δικό του μήνυμα. Όπως λέει το τραγούδι του λαού μας, σήμερα είναι διπλή γιορτή. Γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Και εμείς έπρεπε οπωσδήποτε να τιμήσουμε αυτές τις δύο γιορτές, τη θρησκευτική και την εθνική. Παρότι σήμερα ο τόπος μας βρίσκεται σε εμπερίστατος και οι άρχοντες έχουν δώσει διάφορες εντολές περιορισμών, καλά κάνανε, αλλά λησμόνησαν να τονίσουν στο λαό μας ότι πάνω απ' όλα είναι ο Θεός που ρυθμίζει την κατάσταση και η Γραφή λέει «Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρήπη σενοφυλάσσον». Άρα λοιπόν οι πατέρες μας και οι ηρωικοί αγωνιστές του 21 που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας, αυτό ακριβώς εκήρυξαν και δίδαξαν με τις θυσίες τους και τους αγώνες τους, ότι ο Θεός είναι εκείνος που ρυθμίζει τη ζωή και την πορεία του κόσμου. Εμείς σήμερα με κλεισμένες τις πόρτες της Εκκλησίας τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία για τη μνήμη των αγωνιστών και για τη σωτηρία των σημερινών Ελλήνων. Και πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αναβαφτιστούμε μέσα στο πνεύμα εκείνων. Και όπως έλεγε ο Παλαμάς, να μεθύσουμε με το κρασί του 21. Αυτά τα λένε όλα.